Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Γενικά νιώθω πολύ στεναχωρημένος και πολύ άδειος. Γιατί όλα τα παιδιά προσπαθήσαμε πάρα πολύ για αυτό το μάτς. Δεν θα πω πως ήταν ένας τελικός, ήταν ένα απλό παιχνίδι. Δώσαμε τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για διάφορους λόγους, νομίζω είδατε όλοι, δεν θέλω να σχολιάσω τι έγινε σήμερα στο παιχνίδι. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Αλλά θα μείνω στο γεγονός πως βγάλαμε αντίδραση όλοι οι παίχτες, όλη η ομάδα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή που δεν φανήκαμε εντάξει. Ήρθαμε εδώ πέρα για να κερδίσουμε, όπως όλα τα παιχνίδια. Δεν συνέβη αυτό. Είμαι πολύ στεναχωρημένος, ξαναλέω. Οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να πάμε να ηρεμήσουμε και να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Και όπως σε κάθε παιχνίδι, όπως σας είπα, θα πρέπει να κερδίζουμε. Νομίζω μετά από αυτή την εμφάνιση, κρατάω μόνο τα θετικά της ομάδας. Δείξαμε πως μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα σαν ομάδα. Όλοι μαζί. Είμαι επαγγελματίας από 18 χρονών. Δεν θέλω να μιλάω για διαιτησίες κλπ. Αλλά αυτό που πραγματικά έγινε σήμερα είναι εξωφρενικό. Έτυχε να είμαι εγώ στη φάση και το ξέρω. Το ίδιο αδικήθηκαν και οι συμπαίκτες μου. Μας ακυρώνει καθαρό γκολ. Οι παίκτες του Πανσεραϊκού δεν ήξεραν για ποιο λόγο το ακύρωσε. Άλλοι λέγανε ότι τράβηξε. Άλλο τελικά η απόφαση, η εφεύρεση ήταν ότι ήταν χέρι. Εντάξει, αυτό τώρα εύχομαι να υπήρχε κάποια δικαιοσύνη. Εμείς οι παίκτες δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εύχομαι από τη μεριά μας ή από τη μεριά των αρμόδιων φορέων να υπάρχει κάποια δικαιοσύνη, να τιμωρηθούν όσοι άνθρωποι πρεσβεύουν αυτή την αληθεία, να την πω. Δεν ξέρω τώρα τι λέξη να χρησιμοποιήσω. Και εύχομαι, επειδή ο Θεός βλέπει, είναι μεγάλος, στο τέλος να ανέβει η ομάδα που αξίζει. Δεν ξέρω αν είναι η ΑΕΛ αυτή ή είναι ή κάποια άλλη, αλλά να πάρει αυτή που πραγματικά στο γήπεδο δείχνει τον εαυτό της. Γιατί σήμερα στο γήπεδο είμαστε μόνο εμείς. Ο Παναγιώτης Γκουτσίδης δήλωσε πως είναι υπερήφανος για εσάς και έτσι θα έπρεπε να είναι κάθε Λαρισαίος και να μεταφέρουμε όλοι αυτό που έγινε σήμερα. Μάλιστα, νωρίτερα είπε και ο κύριος Δερμιτζάκης ότι τέτοια μάτς θα έπρεπε να είναι τηλεοπτικά και ρωτήθηκε μάλιστα και αν υπάρχει κάποιος δόλος. Εμείς τώρα είμαστε ποδοσφαιριστές, το ποδοσφαιρικό κομμάτι θα σχολιάσω. Σίγουρα για να μην γίνει τηλεοπτικό ανάμεσα στα δύο φαβορί της κατηγορίας, κατά πολλούς φαβορί, γιατί υπάρχουν και άλλες αξιόλογες ομάδες, σίγουρα κάτι θα έγινε. Δεν γίνεται να μην είναι τηλεοπτικό το σημαντικότερο παιχνίδι της κατηγορίας και λίγο πριν κλείσουμε για Χριστούγεννα. Από εκεί και πέρα θα να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο, να είναι υγιής και τέτοιες καταστάσεις και τέτοιες αδικίες εύχομαι να μην τις νιώσει ποτέ ποδοσφαιριστής επαγγελματίας. Και να υπάρχει κάποια τιμωρία, δεν ξέρω, κάποιο βίντεο, κάποια κάμερα, ώστε να τιμωρηθούν οι αρμόδιοι και να μην ξανασυμβεί σε κανένα παιχνίδι. Δεν είναι μόνο η ΑΕΛ, σε καμία ομάδα και να παίρνει ό,τι τους αξίζει στον αγωνιστικό χώρο κάθε ομάδα. Χρήστο, ρώτησε λίγο, σε παρακαλώ, τον Αλέξανδρο. Νιώθει ότι του κλέψανε 3 βαθμούς σήμερα? Ο Αποστόλης ρωτάει από το στούντιο, νιώθεις ότι σήμερα σας έκλειψαν 3 βαθμούς? Καλά, εννοείται, δεν υπάρχει. Αυτή ήταν η μοναδική ομάδα στο γήπεδο, ήμασταν εμείς. Αποδείξαμε με τον καλύτερο τρόπο και τον χαρακτηριστικό τρόπο, και κρίμα που δεν υπήρχε κάμερα στον αγωνιστικό χώρο, ότι έπρεπε να γίνει διασυρμός και να κερδίσουμε πολύ πιο εύκολα το μάτς. Αλλά μας το κλέψαν. Είμαστε όλοι αδικημένοι, είμαστε εμβρασμό αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να πω άλλα γιατί ίσως κατηγορήσω και δεν θέλω, αλλά σίγουρα να υπάρχει κάποια τιμωρία και κάποιους λόγους. Εμείς από τη μεριά μας θα προσπαθήσουμε, επειδή είμαστε αδικημένοι στους εναπομείνοντες 20 αγώνες, να δείξουμε το ίδιο πρόσωπο και όχι σαν το πρόσωπο που δείξαμε στον Ηρακλή, και να πάρουμε 20 νίκες ώστε να είμαστε τελικά εμείς πρωταθλητές.